παλιά είναι καλή. Τρέχει, είναι πιο γρήγορος ο παίκτης από την Ιταλική Ακαδημία. Ευκαιρία εδώ, μπαίνει ο τερματοφύλακας, βγαίνει και η μπάλα θα καταλήξει out. Τώρα η ομάδα των γηπεδούχων. Ακολουθεί η αναγέννηση από τα πυργίου με 10 βαθμούς. Βγήκε τώρα η σέντρα, η μπάλα περνάει από όλους, είναι offside. Το goal δεν μετράει. Η Ιταλική Ακαδημία τώρα στην περιοχή. Βγαίνει η σέντρα, να και το shoot out. Παίκτης των φιλοξενουμένων δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει ένα σούτ μακριά. Πέφτει ο Κωνσταγιάννη. Εδώ με δεύτερη προσπάθεια θα μπλοκάρει την μπάλα. Σεβαστιάδης. Βαλιά είναι πάρα πολύ καλή. Τρέχει ο Γιονούζη στην περιοχή. Βγάζει σέντρα. Ο Κωνσταγιάννη επεμβαίνει. Κόρνερ. 27. Κόλλινε! Στην μέση των τετράγωνο, στην μέση. Ελένα, φέτο μπροστά, ρε! Τέλετου στο δεύτερο δοκάρι, η κεφαλιά, η μπάλα καθαρίζει στα δίχτυα, αλλά υπάρχει επιθετικό φάουλ στο 41, χρονολογικά. Είναι ο Σεβαστιάδης, η εκτέλεση δυνατά, η μπάλα out. Σεβαστιάδης, η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ο Κωνσταγιάννη χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια. Ολέθριος σφάλμα, το πληρώνουν ακριβά οι Ελπίδες Φίνικα. Το τερματοφύλακα και αρχηγού Κωνσταγιάννη, έχουμε γκολ. 0-1 για την Ιταλική Ακαδημία στο 13ο λεπτό της επανάληψης. Άγιε το γυριστό, αλλά απέτυχε. Μπάλα δεν έφτασε σε αυτόν. Σπανίδης. Φοβερή η ενέργεια από τον Βαλάντη Σπανίδη. Αξίζει να μπει στα highlights. Τελέστηκε γρήγορα. Βγαίνει και η σέντρα από κοντά. Γκολ! 0-2. Με τον Βαλάντη Σπανίδη να σκοράρει στο 76. Σίγουρα πλέον θέτονται πολύ γερές βάσεις για την νίκη και το 9-9 από την πλευρά της Ιταλικής Ακαδημίας. Σπανίδης, ωραία με τη μία για το στάγκο. Εκείνος ξανά στο Σπανίδη, έξω από την εστία του είναι ο Κωνσταγιάννη. Σπανίδης κρατάει τώρα το σούτ και η μπάλα καταλήγει out.